Άλλο ένα food walk ξεκινάει εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα είμαστε στο Παγκράτη, μια περιοχή που τον τελευταίο καιρό έχει αναγεννηθεί. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά μαγαζιά και ένα από αυτά θα το γνωρίσουμε παρέα μαζί σήμερα. Είναι πολύ γνωστό για τα γλυκά του, για τα αλμυρά του σνακ, αλλά και για τις σαλάτες του. Θέλετε να πάμε παρέα? Θείο. Αλέξανδρε. Γεια σου, Λένα. Τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά. Πώς θα πάτε εδώ στο μαγαζί? Πολύ καλά, και αυτό φαίνεται άλλωστε. Φαίνεται, γεμάτες βιτρίνες, κόσμος μπαίνει, βγαίνει, χαμός. Τι ωραία πραγματικά, πράγματα φτιάχνετε. Πραγματικά. Βλέπω πολλά γλυκά, τάρτες, αλμυρά γλυκά, κέικ, καφέδες. Γίνεται λίγο χαμός, ε. Η φιλοσοφία μας είναι να έχουμε πάντα φρέσκα υλικά, οπότε οι πελάτες προτιμούν ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τι θα δοκιμάσεις? Ήθελα να σου πω κάτι να δοκιμάσω, έχω υπόψη μου, αλλά λέω άσε, θα το αφήσω στην Ελεάνα να μου προτείνει αυτή την να δοκιμάσω. Για πες. Ωραία, λοιπόν, θέλω λοιπόν ένα αλμυρό και ένα γλυκό. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το αλμυρό. Mm-hmm. Ένα σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, μαρούλι, ντομάτα, ψημένο μπέικον και αυγό. Τύπου BLT που λένε, έτσι. Ακριβώς. Okay. Και το γλυκό μας θα σου πρότεινα τάρτα πραλίνας με φιστική γίνης. Είναι εξαιρετικό. Αυτή την είδα πάνω δεξιά και έχει και ένα γλάσο. Τι γλάσο είναι? Ακριβώς, αυτό? Ακριβώς, είναι φιστική γίνης. Κρέμα από φιστική γίνης. Θα δοκιμάσω και τα δύο. Εντάξει. Έλα, ωραία. Thank you, ευχαριστώ. Είσαι έτοιμος. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ωραία είναι αυτό. Ναι, είναι πλούσιο, πληθωρικό. Και η τάρτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κάπως έτσι μία δοκιμή φτάνει στο τέλος της. Πραγματικά το σάντουιτς πολύ τραγανό, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει το αυγό. Όσο για το γλυκό, η πραλίνα φιστικιού πάντα είναι αγαπημένη. Όσο για εσάς, έχετε πολλές επιλογές από γλυκό να φάτε εδώ στο μαγαζί και εμείς θα συνεχίσουμε να πάμε στην κουζίνα μας να κάνουμε τις δικές μας συνταγές. Τώρα έχω τη γρήγορη. Πάμε.